Τα λάφυρα πολέμα, αποσύλληση να στα κατεχόμενα για τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο Αιντίν Τικμέν, ανεκτήμητη πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά για την Εκκλησία της Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία. 173 κοιμήλια παραδίδονται τις επόμενες εβδομάδες από τις γερμανικές αρχές στις νόμιμες και δικαιούχε κυπριακές με 39 χρόνια καθυστέρηση. Νωρίς το απόγευμα, κατά την διάρκεια τελετής στο αρχηγείο της αστυνομία τη Βαβαρίας, τρία από αυτά παραδόθηκαν στις κυπριακές αρχές Μεταξύ αυτών, το ψηφιδωτό του Αποστολού Θωμά από την Εκκλησία τη Παναγία τη Κανακαριά, τυχογραφίε από την Παναγία Ψynthrónissa και την Παναγία Περγαμινιώτησα, παράγματα τυχογραφιών από του Ναού Αγία Σλομονή και του Αντιφωνητή. Η Κύπρο είναι πολύ γνωστή για τι εκκλησίε τη, ιδίω και τι τυχογραφίε που περιέχουν. Αυτό στο εξωτερικό έχει γίνει πάνω στο δηλαδή. Ναι, γι' αυτό μα βάζουν άλλωστε και στην ναι. πρώτη θέση του στόχου. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το 1988 όταν ο Ολλανδός έμπορος τέχνης Μισελ Ράιν προσήγγισε την επίτιμη πρόξενο της Κύπρου στην Χάγη Τασούλα Χατζητοφή και της έδωσε πληροφορίες για τους κλεμμένους θησαυρούς της Κύπρου. Ο Ράιν πρότεινε την αγορά κάποιων έργων τέχνης. Ενημερώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και πραγματοποιείται συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Υπήρχε ένα παλιριακό ρεύμα τέχνης που κατέληγε στη Γερμανία. Είμαι ένα από τα άτομα που είχαν ανοιχτά τα μάτια τους για έργα. Συντήρησα πολλά κατεστραμμένα κομμάτια. Ήταν φοβερό. Τον Οκτώβριο του 1997, μετά από επιχείρηση των βαβαρικών αρχών, συλλαμβάνεται ο Τούρκος Αρχαιοκάπηλος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν δεκάδες θρησκευτικά κοιμήλια, τα οποία αποτελούσαν προϊόντα λαϊλασίας εκκλησιών κατά την τουρκική εισβολή. Ήταν ο συνδυασμό των δικών μου πληροφοριών και τη δική τη καθοδήγηση που οδήγησαν στην επιτυχία. έκαμε να αναλάβετε αυτή την Α σα πω, με μια βαροσοντού, σα φτάνει. 39 χρόνια μετά, ο ανεκτήμητο θρησκευτικό θησαυρό επαναπατρίζεται. Επιστρέφει στην πατρόαγη τη Κύπρου για να αποτελέσει παρακαταθήκη για τι επόμενε γενιέ μέχρι την στιγμή τη απελευθέρωση.